Το εστιατόριο Καρνάγιος της Κιάθο και ο σεφ Μιχάλης Ντουνέτας συνεργάστηκαν με τον Ηλία Μαμαλάκη το Σαββατοκύριακο 2 και 3 Ιουνίου σε ένα μενού που περιλάμβανε ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Οι επισκέπτες γεύστηκαν μοναδικά πιάτα. Ο Ηλίας Μαμαλάκης μίλησε στην τηλεόραση του Άστρα για την Σκιάθο και τη συνεργασία του με τον Καρνάγιο και τον Μιχάλη Ντουνέτα. Κύριε Μαμαλάκη, καλώς ήρθατε στη Σκιάθο. Καλώς σας βρήκα, είμαι πολύ χαρούμενος. Έχετε ξανάρθει στο νησί, έχετε κάνει και γυρίσματα εδώ. Αγαπάτε Σκιάθο και Σποράδες. Πολύ. Θα έλεγα πάρα πολύ. Αλλά σήμερα εμείς συναντιόμαστε στο Καρνάγιο, γιατί έχετε ένα δικό σας μενού σε συνεργασία με τον σεφ τον Μιχάλη τον Ντουνέτα. Οπότε... Με τον Μιχάλη συνδεόμεθα με μια φιλία που έχει κρατάει πάνω από 20 χρόνια. Είμαστε στενοί συνεργάτες και αλλά και προσωπικοί φίλοι, δηλαδή οικογενειακοί φίλοι θα έλεγα. Το εγχείρημα που έχει ξεκινήσει ο Μιχάλης εδώ, μαζί με τον Γιώργο και με τον Λευτέρη, είναι κάτι πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό, ακόμα και για τον τουρισμό του νησιού. Έτσι λοιπόν του είπα να έρθω κι εγώ μια μέρα στη Σκιάθο, να φτιάξουμε κάτι μαζί, να προβάλλουμε λίγο το μαγαζί και να βγάλουμε και ένα μενού το οποίο να έχει στοιχεία, θα έλεγα, από όλη την Ελλάδα, λίγο ως πολύ. Είναι η εποχή της αγκινάρας, έχουμε μία σαλάτα με τηγανιτή και με μαριναρισμένη φρέσκια αγκινάρα, έχουμε ένα λαβράκι με ένα πουρέ ελληνόριζας και με λίγα λαχανικά φρικασέ. Ελληνικές συνταγές, ναι, μεσογειακές γεύσεις. Με πολύ, ωραίο, πολύ ωραία εμφάνιση. Άρα λοιπόν στηρίζετε το σημερινό σας μενού σε ελληνικά πιάτα, σε δικά μας τοπικά προϊόντα. Έτσι. Ελληνικά. Ακριβώς. Και απευθύνεστε και στους ξένους κυρίως, έτσι, αυτή τη στιγμή που το είδατε ότι έχει ξεκινήσει ο τουρισμός, έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν. Βέβαια, βέβαια, αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο εκπροσωπούμε εμείς σήμερα είναι αυτό που λέγεται μεσογειακή κουζίνα. Μια κουζίνα δηλαδή που βασίζεται στο ελαιόλαδο, βασίζεται στα λαχανικά, στο φρέσκο ψάρι, το φρέσκο κρέας. Και είναι μια κουζίνα που αναπτύχθηκε, αν θέλετε, στην βόρεια μεριά της Μεσογείου, μεταξύ Ελλάδας, Ιταλίας και Ισπανίας, κυρίως όμως στην Ελλάδα, και που είναι λίγα τα υλικά του κάθε πιάτου, διακριτά, δηλαδή αισθάνεσαι την γεύση του ψαριού, δεν είναι πνιγμένο σε σάλτσες παράξενες, αισθάνεσαι τη γεύση της αγκινάρας και είναι μια πολύ πολύ καθαρή γεύση, την οποία λατρεύουν καταρχήν εμείς σαν Έλληνες που την έχουμε δημιουργήσει, αλλά και οι ξένοι οι οποίοι στη χώρα τους έχουν μια εντελώς διαφορετική κουζίνα. Και όλο αυτό συνδυάζεται γενικότερα με τη δυναμική που έχουμε στις παραδοσιακές γεύσεις και στα τοπικά μας προϊόντα, γιατί βλέπουμε ότι αυτό το είπατε μόνο σας, το ζητούν. Ζητούν τις κάθαρες γεύσεις, τις υφές, τα αρώματα. Κοιτάξτε, η Ελλάδα πέρασε μια μεγάλη κρίση τη δεκαετία 90 έως το 2010, όπου εξαιτίας ενός συνομπισμού αρχίσαμε να δοκιμάζουμε τις ξένες κουζίνες, ενθουσιαζόμαστε με τη γαλλική κουζίνα, η οποία δεν είναι κακή αλλά δεν είναι πολύ του γούστου μας, και ευτυχώς τα τελευταία χρόνια, μπορώ να πω τα 10 τελευταία χρόνια, υπάρχει μια πολύ μεγάλη στροφή στην ελληνική μεσογειακή κουζίνα, την οποία την έχουν υιοθετήσει ως επιτοπλίστων οι περισσότεροι σεφ οι οποίοι δημιουργούν σε καλά μαγαζιά. Και αυτό είναι για μένα πάρα πολύ καλό, πολύ σημαντικό και πολύ ευίωνο. Δηλαδή έχουμε μια ταυτότητα πια. Έχω μια ταυτότητα. Θέλετε να μου πείτε λοιπόν τι σας έμεινε από τη Σκιάθο σαν γευστική ταυτότητα ή ποια θα θέλατε να είναι η γευστική ταυτότητα? Κοιτάξτε, όταν είχα έρθει να κάνω το γύρισμα της Σκιάθου, η συνταγή η οποία μου έχει μείνει είναι μια πεσκανδρίτσα στη Φάδο που είχαμε κάνει, η οποία ήταν ένα αριστουργηματικό. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τις υπόλοιπες συνταγές, κάναμε και κάτι πολύ ωραία αμυγδαλωτά που είναι για το γάμο, αν θυμάμαι καλά, που τα προσφέρουν σαν λύκισμα του γάμου, με τη Μαρία, μια ξέχαστη γυναίκα, η οποία πρέπει να ψάξω να την βρω τώρα. Αύριο θα προσπαθήσω να βρω το μαγαζί της. Ναι. Οπότε θεωρείτε ότι υπάρχει ξεκάθαρη γευστική ταυτότητα για όλες τις περιοχές της Ελλάδας? Η Ελλάδα έχει μια εθνική κουζίνα η οποία χωρίζεται σε επιμέρους κουζίνες. Δηλαδή στην Ήπειρο δεν μαγειρεύουν όπως στην Κρήτη και στην Κρήτη δεν μαγειρεύουν όπως στην Θράκη. Και αυτό είναι θέμα πρώτης ύλης. Δηλαδή ό,τι
παράγει ο τόπος, αυτό αξιοποιείται πιο πολύ. Το κοινό φαγητό που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα είναι η πίτα, ας πούμε. Δεν είναι μόνο η πίτα, είναι και άλλα πράγματα, αλλά παίρνω την πίτα που θα δείτε ότι η πίτα από τόπο σε τόπο, ενώ είναι πάντα πίτα, είναι πολύ διαφορετική. Στη Θεσσαλία που είχαν πολλά σιτηρά, έχουν πολλά φύλλα και λίγη γέμιση. Στην Ήπειρο που είχαν λίγα σιτηρά, έχουν πολύ γέμιση και λίγα φύλλα. Στην Κρήτη πάλι που είχαν πολλά πρόβατα, βάζουν κρέας μέσα. Και διαφοροποιείται αυτό και παίρνει μια ταυτότητα η οποία έχει μια τοπικότητα. Άρα λοιπόν το καρνάγιο, το εγχείρημα αυτό του κυρίου Μιτζέλου, του κυρίου Ντουνέτα και του κυρίου Μπαϊράμι, τι πιστεύετε ότι έχει να δώσει γευστικά? Εγώ πιστεύω ότι όποιος έρθει θα ξανάρθει. Είναι πολύ, πολύ απλή η συνταγή. Μπορεί να κάνεις 1000 διαφημίσεις, μπορεί να κάνεις 1000 event κτλ. Ο μεγάλος διαφημιστής είναι ο πελάτης που έρχεται να φάει. Αυτός που έρχεται να φάει και μένει ευχαριστημένος και έχει αυτή την άψογη σχέση ποιότητας τιμής, θα το πει στο φίλο του, θα το πει στον επόμενο τουρίστα που θα έρθει στην πατρίδα και θα έχουν στοχευμένο ένα γεύμα στο καρνάγιο. Αυτό είναι. Δηλαδή, ο καλύτερος διαφημιστής είναι ο πελάτης. Πιστεύετε ότι το έχουμε πετύχει αυτό? Είμαστε ένα τουριστικό κράτος. Έχουμε πετύχει να έχουμε καταστήματα που προσφέρουν ποιοτικό φαγητό? Βέβαια. Αναμφίβολα. Υπάρχουν νησιά τα οποία έχουν μια πολύ δυνατή ταυτότητα στο φαγητό τους με τα τοπικά προϊόντα και όλο αυτό το κόνσεπτ, επειδή όσοι το κάνανε το πετύχανε, αναπτύσσεται συνεχώς όλο και περισσότερο. Ταξιδεύω πάρα πολύ συχνά, ακόμα και στην Υπηρετική Ελλάδα, πήγα και στα Γιάννενα και στη Λάρισα και παντού ήταν πραγματικά τα πράγματα πάρα πολύ καλύτερα από αυτό που ήταν πέρσι, πρόπερσι, παραπρόπερσι και το καθεξής. Γενικά θα έλεγα ότι εκτός Αθηνών τρως πάρα πολύ καλά με άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Μάλιστα. Οπότε ανεβαίνει ο πύχης εδώ για το καρνάγιο στη Σκιάθο, σίγουρα με την υπογραφή του σεφ του Μιχάλη Ντουνέτα. Κοιτάξτε, ο Μιχάλης έχει δύο προσόντα διαφορετικά. Είναι τεχνίτης, δηλαδή ξέρει όλες τις σύγχρονες τεχνικές, που σημαίνει ότι ξέρει το σωστό ψήσιμο στο κάθε προϊόν και παράλληλα έχει αυτό που λέμε μαγικό χέρι στην κουζίνα. Το χέρι το έχει νοστιμιά. Αυτά τα δύο, αν συνδυαστούν, κάνουν ένα πιάτο άψογο. Ένα πιάτο που δεν χρειάζεται μετά ούτε αλάτι, ούτε πιπέρι, ούτε λάδι, ούτε τίποτα επιπρόσθετα. Λένε ότι εάν κάποιος πελάτης φάει και δεν χρησιμοποιήσει αλάτι και πιπέρι, πάνε να πει ότι ο σεφ τα έχει πετύχει όλα. Οπότε αυτό είναι, εκεί είναι το μυστικό, ναι. Και η επιτυχία. Εκτός αν είναι υποτασικός, οπότε θα προσθέσει λίγο αλάτι. Κύριε Παπαλάκη, θα σας ξαναδούμε μέσα στο καλοκαίρι εδώ στο νησί. Θα με δείτε προς το Σεπτέμβριο πια. Γιατί όλοι μέσα στο καλοκαίρι σκορπιζόμαστε δεξιά και αριστερά και οι υποχρεώσεις είναι πολλές. Πάω σε ένα μεγάλο διαιτολογικό κέντρο στην Ισπανία που θα τους δείξουμε τη δική μας την κουζίνα. Θα πάμε στο Βιετνάμ να κάνουμε ένα event με την πρεσβεία εκεί για την ελληνική κουζίνα. Θα πάμε στην Τίνο τώρα που έχει τον μαραθώνιο. Εδώ κάνετε μαραθώνιο? Προσπαθούμε. Ναι. Στην Τίνο κάνουν τον ημιμαραθώνιο τα 22 χιλιόμετρα και θα κάνουμε ένα πολύ μεγάλο event για 600 άτομα, για τους δρομείς κυρίως, με βάση τα ζυμαρικά βέβαια, γιατί οι δρομείς θέλουν υδατάνθρακες. Ωραία, λοιπόν, θα δοκιμάσουμε όλα τα αποψινά πιάτα που μας έχετε ετοιμάσει μαζί με τον σεφ τον κύριο Ντουνέτα. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας έχουμε στο τραπέζι μας και να δοκιμάσουμε τα πάντα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι να έχει. Καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο. Κύριε Ντουνέτα, μόλις ολοκληρώθηκε μια ραδιά εδώ στο καρνάγιο στη Σκιάθο. Σύμπραξη, Μιχάλης Ντουνέτας, Ηλίας Μαμαλάκης. Ένα ελληνικό μεσογειακό μενού, το οποίο είναι η ταυτότητα του εστιατορίου Καρναγιό. Είναι μια συνεργασία με τον Ηλία που γνωριζόμαστε πάνω από 20 χρόνια, που υπάρχει μια αμοιβαία εκτίμηση και αλληλοσεβασμός πρώτα με τον άνθρωπο Ηλία Μαμαλάκη και μετά με τον συνεργάτη, φίλο και μάγειρα, και εγώ μάγειρας είμαι. Νομίζω η έννοια του σεφ έχει λίγο και με το μάγειρα, λοιπόν, Ηλία Μαμαλάκη και με το μάγειρα Μιχάλη Ντουνέτα, που νομίζω πλέον μπορούμε να πούμε, γιατί στο τέλος κρυδόμαστε όλοι, ότι πήγε πάρα πάρα πολύ καλά. Και θέλω να τον ευχαριστήσω για δημόσια για τη συνεργασία του. Ελληνικές γεύσεις, τοπικά προϊόντα, πιάτα τα οποία έχουμε ξεχάσει λίγο ότι ανήκουν στη δική μας την κουλτούρα και στη δική μας την γαστρονομία. Αυτά επιλέξατε να βγάλετε. Πώς λοιπόν καθίσατε και συνεργαστήκατε με τον Ηλία τον Μαμαλάκη και είπατε θα βγάλουμε αυτό το μενού απόψε στη Σκιάθο? Η αλήθεια είναι ότι εγώ με τον Ηλία γνωρίζουμε χρόνια. Αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι εδώ. Ο Ηλίας θέλησε να με βοηθήσει, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής.
Αλλά πρέπει να πούμε ότι έχουμε και άλλες μελλοντικές συνεργασίες στο Καρνάγιο με άλλους γνωστούς σεφ, λόγω του ότι γνωρίζουμε αρκετούς και θέλουμε να κάνουμε προσιτή την ελληνική γαστρονομία και προσιτή γενικά τη γαστρονομία στον κόσμο της Κιάθου. Άρα θα υπάρχουν και άλλα μελλοντικά events. Έχω κουβεντιάσει με κάποιο φίλο που τον ξέρεις λόγω που ζει στο Βόλο με τον Γρηγόρη το Χέλη, που θα κάνουμε μια τσίπουρο βραδιά. Έχω μιλήσει και με άλλους σεφ που θέλουν να κάνουμε κάποιες βραδιές διευθυνσίας εδώ, στον αγώνα που κάνουμε και στην προσπάθεια να προχωρήσουμε την γαστρονομία και να την κάνουμε λίγο πιο προσιτή στον κόσμο της Κιάθου, γιατί νομίζουμε ότι αξίζει αυτό, να δείξουμε και κάτι παραπάνω εδώ. Ο Ηλίας Μαλάκης μαζί σας ήταν μέσα στην κουζίνα, βγάλατε τα πιάτα μαζί νωρίς το απόγευμα, μετά ήρθε ο κόσμος που σας τίμησε με την παρουσία του και τα γεύτηκε. Τελικά, ποια είναι η ταυτότητα της Κιάθου στη γαστρονομία? Έκανα μια κουβέντα με κάποιο γνωστό περιοδικό στην Αθήνα, δεν θα πω το όνομα, και μου λέει ότι πας να βάλεις λίγο της Κιάθου στο κομμάτι της γαστρονομίας. Εμείς εδώ προσπαθούμε να δείξουμε ότι μπορούμε. Δηλαδή είναι ένα νησί το οποίο είναι λίγο, ας το πω από πλευράς, ίσως δεν θέλω να πω κάτι για μένα, λίγο ξεχασμένο. Θέλουμε να το ξαναβάλουμε στο γαστρονομικό χάρτη. Υπάρχουν προϊόντα, νομίζω, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να βοηθήσουν, τους είδαμε απόψε, υπάρχουν απόψεις, υπάρχουν βλέψεις, υπάρχουν σκοποί, άρα θέλουμε σιγά σιγά αυτό να το βγάλουμε λίγο προς τα έξω, σε ένα πιο εμβέλειας πανελλαδικό επίπεδο. Νομίζω θα τα καταφέρουμε, αυτό είναι ο αγώνας, και γι' αυτό και αυτό θα περάσει μέσα από το να έρθουν διάφοροι σεφ εδώ, οι οποίοι είναι φίλοι γνωστοί, και να κάνουμε κάποιες βραδίες εδώ που θέλουμε να τις προσφέρουμε στον κόσμο, που ελπίζουμε να τις απολαύσει όπως τις απόλαυσε απόψε και που νομίζουμε ότι είχαμε αποτέλεσμα. Μας ευχαριστήσανε, περάσανε καλά. Είχαμε μια πολύ value for money τιμή για αυτό το μενού, δηλαδή κρασιά από τον κύριο Βασιλείο, το μενού του Ηλία, τη δική μου προσπάθεια για μια τιμή νομίζω 4 πιάτων με το γλυκό, με κρασιά μαζί 25 ευρώ, νομίζω είναι πάρα πολύ reasonable ή value for money για τους ανθρώπους που το απόλαυσαν. Κάτι τέτοιες βραδίες θέλουμε να προσφέρουμε για να κατανοήσουν ότι το Καρνάγιο δεν είναι ακριβό, μπορούμε να περάσουμε καλά και, και οικονομικά, γιατί εντάξει, η εποχή μας είναι τέτοια. Και τελικά να γνωρίσουμε ότι η τοπική γαστρονομία στο χώρο της εστίασης που ξεχωρίζεται φέτος το καλοκαίρι με αυτή την επιχειρηματική κίνηση, και να σκεφτούμε όλοι μας ότι τα πιάτα καθημερινά, αυτά που είχαμε και στο σπίτι μας, είναι αυτά που τελικά μπορούμε να επιλέξουμε να φάμε σε ένα εστιατόριο. Εμείς θέλουμε να κάνουμε και θα κάνουμε πολλά και διαφορετικά ελληνικά κατά βάση, για να, και θα θέλουμε να τα προσφέρουμε στους ανθρώπους. Νομίζω ότι η κουζίνα είναι αυτό που λένε οι Ιταλοί, ότι όλοι οι άνθρωποι κάθονται, μάλλον η οικογένεια δένεται γύρω από ένα τραπέζι. Εμείς λοιπόν θέλουμε το τραπέζι να μην είναι απλά ο χώρος που τρώμε, αλλά ο χώρος που συναισθιαζόμαστε όπως συναισθιαζόντουσαν οι αρχαίοι Έλληνες, δηλαδή που κουβεντιάζουμε, που μιλάμε, που λύνουμε θέματα και που είναι αυτό που θα μας φέρει κοντά. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εδώ. Οπότε, κύριε Ντουνέτα, τι είναι το επόμενο που περιμένουμε από εσάς? Το επόμενο είναι κάποιες άλλες τέτοιες βραδιές και ο αγώνας να γίνουμε καλύτεροι και προσιτότεροι και πιο γνωστοί στους ανθρώπους που θέλουμε αυτό, να τους το δείξουμε για να τους το κάνουμε κατανοητό και να έρθουν αυτοί σε εμάς και να κατανοήσουν ότι εδώ θα περάσουν καλά, τίποτε παραπάνω. Ευχαριστώ.